Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε όλοι ότι στο ζήτημα του κοινοβουλευτισμού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή βρισκόμαστε εντελώς απέναντι ο ένας τον άλλον. Ξέρουμε όλοι τη στάση της Χρυσής Αυγής για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. Ξέρουμε όλοι ποιες σκοτεινές εποχές νοσταλγεί. Τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί στη δίκη που δικάζεται η Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση είναι γνωστά πλέον σε όλους, όσο και να θέλει τώρα να τα κρύψει, ενώ κάποτε τα διαφήμιζε. Όπως δεν λογόκρινα εσάς, δεν πρόκειται να λογοκρίνω. Μην γράφετε τίποτα από όσα λέει ο κύριος Κασιδιάρης. Δώσατε το σόου σας το καλό τώρα. Έτσι. Λοιπόν, μην γράφετε τίποτα από αυτά που λέει ο κύριος Κασιδιάρης. Ωραία, είναι στο καλό. Πλέον σε όλους. Στο καλό, κυρία Υπουργέ. Όσο και να θέλει τώρα να τα κρύψει, ενώ κάποτε στο τα διαφήμιζε. Σβήστε και το μη τυχόν γραφτεί η ύβρις προς την κυρία Υπουργέ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, θα σας δώσω το λόγο. Καταρχήν, δεν θα γραφτεί τίποτα από ό,τι υπόθηκε εκτός μικροφόνου. Ιδιαίτερα η έκφραση είσαι εσκρύπου στην κυρία Υφυπουργό, την οποία αποδοκιμάζουν όλες οι πτέρυγες της Βουλής. Το ποια είναι η σχέση της Χρυσής Αυγής με τον κοινοβουλευτισμό δεν περιμέναμε σήμερα μέσα από το συγκεκριμένο παραλήρημα να τη μάθουμε. Λοιπόν, μόνο ό,τι υπόθηκε από μικροφόνου. Κυρία Υφυπουργέ, συνεχίστε. Οι ναζιστικοί χαιρετισμοί και οι σημαίες, οι στολές, ο τρόπος οργάνωσης και ο τρόπος δράσης της Χρυσής Αυγής παραπέμπουν στις χειρότερες στιγμές της ιστορίας, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Ξέρουμε ότι δεν έχει επιχειρήματα για να πείσει παρά μόνο με μαχαίρια και λωστούς τη βία και τον τρόμο. Η Χρυσή Αυγή θα ήθελε όχι μόνο να μην υπάρχει βουλευτική αποζημίωση, θα ήθελε να μην υπάρχουν βουλή και βουλευτές. Αντίθετα, η αριστερά στην Ευρώπη έχει δώσει μεγάλη μάχη για την υπεράσπιση του κοινοβουλευτισμού και τη διεύρυνσή του, ώστε να αντιπροσωπεύει τη μεγάλη μάζα των λαϊκών και εργατικών τάξεων. Στην κοιτίδα του κοινοβουλευτισμού στη Βρετανία, οι εργάτες δεν ψήφισαν για πρώτη φορά παρά μόνο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα μέλη του κοινοβουλίου έπρεπε να διαθέτουν ένα ορισμένο επίπεδο περιουσίας για να εκλεγούν. Ήταν το εργατικό κίνημα και η αριστερά που διεκδίκησαν και πέτυχαν το δικαίωμα του εκλέγην και το εκλέγεστε για όλους. Ήταν το εργατικό κίνημα και η αριστερά που διεκδίκησαν και απέτησαν να υπάρχει βουλευτική αποζημίωση, ώστε να κερδιθεί το δικαίωμα του εκλέγεστε στην πράξη και όχι μόνο στα χαρτιά. Γιατί αλλιώς, μόνο οι έχοντες και κατέχοντες θα μπορούσαν να γίνουν βουλευτές, μόνο όσοι έχουν περιουσία, μόνο όσοι έχουν μεγάλα εισοδήματα που τους επιτρέπουν να χρηματοδοτούν τη βουλευτική ιδιότητα. Στην Ελλάδα, η αριστερά έχει δώσει κυριολεκτικά το αίμα της για τον κοινοβουλευτισμό. Μόνο ένα όνομα χρειάζεται να πω, Γρηγόρης Λαμπράκης. Έχει δώσει σκληρούς αγώνες για τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Οι αγώνες της αριστεράς σε αυτή τη χώρα διεύρυναν τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό, παρόλο που δίνονταν πάντα με άνισους όρους. Για μας, για τους ανθρώπους της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, η ιδιότητα του βουλευτή δεν είναι επάγγελμα. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν γίνονται πλούσιοι από τη βουλευτική αποζημίωση. Τώρα μην πάτε να τους αντιγράψετε στο εκτός θέματος. Μαζέψτε το και κλείστε, έτσι. Δεν θα κάνουμε τώρα φιλολογική κουβέντα. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν κάνουμε εμείς μεγάλη ζωή και ο κόσμος το ξέρει. Παρά τα όσα λέγονται και γράφονται από τα μέσα ενημέρωσης. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς τη βουλευτική αποζημίωση την ξοδεύουμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Για να πληρώνουμε τα γραφεία μας, για να λειτουργούν οι οργανώσεις μας. Άλλωστε, έχουμε συμφωνήσει και κατευθείαν το 40% το παραχωρούμε στο κόμμα μας για να μπορέσει στοιχειωδώς να λειτουργήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πάρει τα εκατοντάδες εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα ευρώ που πήραν από τις τράπεζες κάποια άλλα κόμματα. Υφυπουργέ, θα σας σταματήσω. Τα ποσά που χαρτογράφησε. Θα σας σταματήσω και γιατί έχετε περάσει το χρόνο και τελειώνω, γιατί είστε εκτός θέματος. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Η τελευταία φορά που το ακούω, το τελειώνω. Ο αντικοινοβουλευτικός κυτρινισμός που υποθάλπτεται στις μέρες μας από συγκεκριμένους κύκλους, στόχο έχει να αποδυναμώσει τη Βουλή, να αποδυναμώσει τη δημοκρατία, να αποκλείσει την εκπροσώπηση των λαϊκών τάξεων. Εμείς δεν θέλουμε μια Βουλή της αριστοκρατίας. Δεν θέλουμε μια Βουλή από επαγγελματίες πολιτικούς, αλλά μια Βουλή στην οποία εκπροσωπούνται πλήρως και άμεσα οι λαϊκές τάξεις. Και γι' αυτό χρειάζεται να το ξανασκεφτούν όσοι συντάσσονται με αυτό τον κυτρινισμό, μήπως ρίχνουν νερό σε άλλον μήλο από αυτό που νομίζουν.